Εν μέσω οικονομικών αλλαγών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων, η Κούβα τίμησε τη συμπλήρωση 60 ετών από την Επανάσταση. Ήταν η πρώτη επέτειος της Κουβανικής Επανάστασης στη μετά Κάστρο εποχή. Για πρώτη φορά από το 1976, πρόεδρος της Κούβας δεν είναι ένας Κάστρο. Ο Μιγκέλ Δίας Κανέλ έγινε πρόεδρος διαδεχόμενος τον Ραούλ Κάστρο, ο οποίος διατηρεί πάντως σημαντική επιρροή στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Η τιμητική εκδήλωση έλαβε χώρα στο Σαντιάγκο ντε Κούβα, την πρώτη πόλη που κατακτήθηκε από τους αντάρτες. Ο σημερινός πρόεδρος της Κούβας δεν είχε καν γεννηθεί την 1η Ιανουαρίου 1959, όταν ο Φιντέλ Κάστρο ανακοίνωνε τη νίκη. Νωρίτερα εκείνη την ημέρα, ο δικτάτορας Φουλχέσιο Μπατίστα εγκατέλειπε τη χώρα. 60 χρόνια μετά, οι κουβανικές αρχές θα θέσουν στις 24 Φεβρουαρίου σε δημοψήφισμα ένα νέο σύνταγμα, το οποίο αναγνωρίζει την ιδιωτική ιδιοκτησία, την αγορά και τις ξένες επενδύσεις. Όμως, δεν τίθεται θέμα επιστροφής στον καπιταλισμό. Ο στόχος παραμένει αυτός μιας κομμουνιστικής κοινωνίας με το Κουβανικό Κομμουνιστικό Κόμμα ως μοναδικό κόμμα της χώρας.